Ήθελες. Γεια σας, γκρέμερς, ηρεμήστε. Σας είδα πως με κοιτούσατε που μας ουλούσα στην αρχή. Οπότε πάμε να σας ταΐσω. Και καλωσορίσατε στο Chef Life Restaurant Simulator, όπου καλούμαστε να αναλάβουμε τα χρέη ενός σεφ εστιατορίου, οργανώνοντας την όλη υπόθεση, τη διακόσμηση, παράδοση των πρώτων υλών, τα πάντα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα: να φτιάξει τον εαυτό σου. Διαλέγουμε τον τύπο, muscles θέλουμε. Ναι, να μου μοιάζει. Πώς είναι, σαν και αυτές δεν είναι, μεγαλώνει skin tone. Να το δυσκολέψουμε το παιχνίδι. Μαλάκια εδώ πέρα. Τι έχουμε, α, δεν έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Εντάξει, παιχνίδι μαγειρική είναι. Ναι, λίγο μουσι το θέλω. Λοιπόν, εδώ έχουμε φρύδια. Φρύδια αυτά, τα normal. Ίδιο τον κάναμε. Τι έχουμε εδώ, χρώμα ματιών, ευκυλίε. Make-up, freckles δεν θέλουμε. Διαλέγουμε εδώ πέρα και τι σακάκι θα φοράμε. Το αυτό του μάγειρα, του σεφ. Αυτό μου αρέσει. Αν και μου θυμίζει λίγο το Σιφού, έτσι που τον βλέπω ντυμένο. Αντίστοιχα, να διαλύσω και παντελόνι. Το οποίο διαφορά έχει αυτό με αυτό. Γιατί δεν βλέπω καμία απολύτως διαφορά. Μόνο κάτω εδώ πέρα στο. Πώς το λένε αυτό εδώ, κάτω-κάτω. Κάλτσες δεν φορά. Δρομιάρι. Α, εκεί ποδιά αν θέλουμε να τον βάλουμε. Παπουτσάκι, βάλει κάτι παντοφλέ. Κάτι να σας ενοχλεί. Μπράβο. Υπέροχος. Και τι είναι αυτό εδώ? Καπέλο. Σαν κρουασάν μοιάζεις. Εδώ είσαι σαν ναύτης, χωρίς καπέλο. Τατουάζ το χέρι δεν θέλω να έχω. Back logo. Α, ο κοκκός ψημένος. Cobra Kai τον κάναμε. Logo color κίτρινο, έκλεισε. Οπότε κάνουμε confirm και πάμε να ξεκινήσουμε. Το όνομά μου, Σεφθο. Α, εδώ διαλέγουμε ελικόπτερο δεν έχεις. Λοιπόν, γυναίκα ή άντρας. Και εφόσον φτιάξαμε τον εαυτό μας, διαπιστώνουμε ότι έχουμε ξεκλειδώσει bon appétit. Έχουμε ξεκλειδώσει κουστούμι πειρατή για κάποιο λόγο ή ναυτικού. Καταρχάς, γιατί περπατάς έτσι? Εσύ ποιος είσαι? Talk to your associate Kasim. Έχουμε και συνέτερο στο εστιατόριο. Έχουμε τρεις μέρες, μας ενημερώνει ο συνεργάτης, μέχρι το μεγάλο άνοιγμα. Φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει το εστιατόριο. Τι με πήρες δώρο, με πήρες? Να ανοίξουμε το βιβλίο με τις συνταγές. Ωραία, αυτή είναι το βιβλίο με τις συνταγές. Μας λέει ότι εδώ πέρα μας δείχνει όλα τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνει σωστή η συνταγή. Και μπορούμε να την κάνουμε πιν. Υπέροχα. Πάνω δεξιά, όταν θα μαγειρεύουμε, για να μας βοηθάει να μας δείχνει τα βήματα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε τη συνταγή παίρνοντας τα πράγματα από το ράφι. Έχουμε εδώ πέρα που είναι κρεμμύδι, πατατούλες και τι άλλο θες, και κρέας, το οποίο φαντάζομαι ότι έχεις εδώ πέρα στο ψυγείο. Ωραία, φίλε, ένα βόδι φορτωθήκαμε. Θες να τα αφήσω εγώ εδώ πέρα, να μπω εδώ μέσα και πρέπει να κάνουμε και τις προετοιμασίες. Πρέπει να το κόψουμε αυτό σε μπριτζόλες. Αυτό έτσι. Το υπόλοιπο το κάναμε, το πετάξαμε. Αυτό 80 μπριζόλες έβγαζε. Τέλος πάντων, εμείς παίρνουμε τη μία την καλή από όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε τόσο γκουρμέ εστιατόριο. Και θέλω να κόψουμε και τα λαχανικά. Βάζουμε το κρεμμυδάκι εδώ πάνω. Για κόψτε εγώ το κρεμμυδάκι, έτσι, μπράβο. Μετά θέλουμε να βάλουμε τις πατάτες εκεί πάνω. Κόψτε και αυτές. Και να πάρουμε τώρα το τηγάνι μας. Εδώ είναι το τηγάνι μας. Να το φέρουμε εδώ στο μάτι. Πώς κάνεις μπριτζόλα? Play Soul μου λέει για να τα βάλω εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι εγώ αυτή τη στιγμή. Απλά τα κοιτάω. Έχουμε το πόσο δυνατά είναι, πόσο καίει η φωτιά μας, πόσο δυνατά. Εδώ είναι πώς ανοίγει. Βασικό. Μου δίνει την επιλογή τώρα να γυρίσω την μπριτζόλα μας. Να μην καεί. Τσάκι, έχει εδώ πέρα το. Πόσο καλοψημένη είναι η κάθε πλευρά. Υπέροχο. Την παίρνω την μπριζόλα με τα κρεμμύδια. Φεύγουμε από εδώ. Επόμενο βήμα. Να κάνω τις πατάτες. Ερχόμαστε εδώ deep fryer. Το ανάβω. Και περιμένουμε να βράσει το λάδι. Περιμένουμε να βράσει το λάδι. Το κοιτάμε στα μάτια. Και βάζουμε τις πατατούλες. Έτοιμες οι πατάτες. Τις παίρνουμε πριν καούνε. Και πάμε να δώσουμε το πιάτο μας που το έχουμε έτοιμο στην τσέπη για κάποιο λόγο. Και ξεκινάμε. Να τα σερβίρουμε. Βλέπουμε εδώ, βάζει κάτι σάλτσες από πάνω. Άσχετα συνταγή αν δεν είχε σάλτσες. Βάζει μπαχαρικά, δεν ξέρω που τα βρήκε. Και βρήκε και κέτσαπ. Αυτό έτσι έκανε στο κέτσαπ και τη μουστάρδα. Εδώ μας δείχνει, λέει, πόσο καλά παρασκευάστηκε το πιάτο. Και ανάλογα τα υλικά που χρησιμοποιείς και τις τεχνικές που χρησιμοποιείς την ώρα της μαγειρικής, ανεβαίνει η ποιότητα. Και τώρα μας λέει ο Κάσιμ ότι θεωρεί ότι η συνταγή λείπει κάτι.
πρόσθεσε κάποιες σημειώσεις στο recipe book. Τι σημειώσεις πρόσθεσες, ρε φίλε, που δεν τα ξέραμε εμείς και τα ξέρεις εσύ? Να βάζουμε συστατικά συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θες να μου πεις τώρα, δηλαδή, θα ξανακάνω το ίδιο? Έχει βάλει μπαχάρια και για κάτσε να το δούμε τώρα αυτό. Ωραία, πάμε να καθαρίσουμε τώρα το τηγάνι μας, για να μην είμαστε βρωμιάριδες. Πεις τι το καθαρίζει, έτσι, μόνο με νερό? Πάμε να κάνουμε πάλι τέτοια βήματα και να πάρουμε και τα μπαχαρικά, μας θυμίζει ο συνέτερος, ο οποίος σαν την πεθερά κάθεται από πίσω και κοιτάει τι κάνουμε. Οπότε, ανάβογο το τηγάνι να αρχίζει να ζεσταίνει, ρίχνουμε τον μπριτζόλι. Οπότε περιμένουμε τώρα, γιατί μας είπε ο φίλος ότι στο δεύτερο βήμα θα βάλουμε τα κρεμμυδάκια, δεν τα βάλουμε από την αρχή. Τώρα που φτάνει εδώ πέρα στο phase 1, βάζω τα κρεμμύδια. Βλέπω έχει αρχίσει, έχει αρπάξει. Την κάνω και ένα flip. Πάρα πολύ ωραία. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε τα μπαχάρια μας. Μπαχάρια λέει εδώ, βάζουμε αλατάκι, πιπεράκι και μετά χρησιμοποιούμε τη μύτη μας. Πάμε από πάνω, κάνουμε. Δεν έχει αρκετό μαύρο πιπέρι. Τέλειο, 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 τέλειο. Οπότε τώρα περιμένουμε να ψηθεί και η άλλη πλευρά και να το σερβίρουμε σε κανέναν. Σε κανέναν. Τώρα απλά πετάμε υλικά. Αυτό συμβαίνει, φίλε Κάσιμ. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει κάποιος να δουλέψει το tutorial. Έτοιμες οι πατάτες. Τις βάλαμε και αυτές στην τσέπη. Οπότε ερχόμαστε τώρα εδώ να τα παρουσιάσουμε όλα. Κάνει έτσι τη μουστάρδα και το κέτσαπ και μπήκανε στο πιάτο. A+ technical execution. Και μπορούμε, αν θέλουμε, να κάνουμε customize και το πιάτο. Plate editor. Για να δω. Α, διαλέγουμε ποια επιφάνεια θα το σερβίρουμε πάνω. Διάλεξα αυτό το μαύρο πιάτο τώρα. Οπότε θα το βάλω. Βασικά δεν θα βάλω αυτό. Μπορούμε να πάρουμε αυτό το δάκρυ, να το περιστρέψουμε, σαν να δείχνει την ώρα δηλαδή. Στο τέλος θα μείνει χώρος για το κρέας, ρε μάστορα. Εδώ το θέλω το κρέας. Εδώ θα μπει το κέτσαπ. Τα κρεμμυδάκια. Ένα-ένα θα τα βάλουμε τα κρεμμυδάκια. Υπέροχο το πιάτο μας. Έχει και. Α, ναι. Ναι. Έτσι ένα τέτοιο αυτό εκεί πάνω. Σαν αποτυχημένο σχέδιο για κουκλάκι από το Muppet Show μοιάζει. Ενέρεση, δες το. Τώρα έδειξε. Κάσιμ, πώς σου φάνηκε αυτό το πιάτο? Τελείωσα, μυρίζει υπέροχα. Στην τσέπη μου είναι, να ξέρεις. Η τσέπη μου μυρίζει τόσο καλά. Οπότε τέλειωσε η μέρα. Αυτό ήταν. Όλη τη μέρα αυτό που κάναμε στην κουζίνα ήταν δύο πιάτα, τα οποία όλα καταλήξανε να πλένονται μέσα στο πλυντήριο με τα υπόλοιπα ρούχα. Λοιπόν, έτοιμη τραπεζαρία, έχουμε βάλει και τα έπιπλα. Και τώρα είναι η ώρα να φρεσκάρουμε τα βασικά. Υπέροχα, να μάθουμε τώρα θέλει συνταγή για καπρέζε με βασιλικό. Λοιπόν, καπρέζε με βασιλικό, καπρέζε and basil. Ωραία, πώς την μαθαίνω, με το space τη μαθαίνω. Την έμαθα κιόλας. Τύφλα να έχει το Matrix. Αν θέλει να μάθουμε επίσης συνταγή για, πώς το είπες, sol menu και πράσινα φασόλια. Δεν μπορείς να πεις απλά ψάρι. Και θέλει να κάνουμε τώρα μοτσαρέλα σάλατ. Οπότε θα έρθω εδώ πέρα να πάρω το ζυμάρι. Α, μου τα δείχνει όλα που χρειάζομαι. Να κάνω βαλσάμικη κρέμα. Έλα εδώ, παλικάρι μου. Πάρε εδώ πέρα το κατσαρολάκι σου. Βάλτε αυτά εδώ πέρα να υπάρχουν. Περιμένω να ζεστάνει το κατσαρολάκι. Ωραία, ζέστανε. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και εδώ πέρα δεν έχει flip, αλλά θέλει να το ανακατώνω για να μην κολλήσει. Περιμένω βέβαια, το ανακατώνω κάθε λίγο και λιγάκι. Σε να το κάνουμε τώρα έτσι ένα-μία για το tutorial. Μπορώ να το αφήσω αυτό. Τι άλλο έχεις να κάνω μετά? Να κόψουμε ντομάτες και το ζυμάρι. Βάλε το ζυμάρι πρώτο. Έτσι, μπράβο, το κόψαμε με αυτό. Κάτσε λίγο να έχουμε το νου μας εμείς εδώ μη σφίξει. Πάμε τώρα να κόψουμε και τις ντοματούλες. Υπέροχο. Πάμε πίσω πάλι εδώ στο τσιμέντο μας. Μα μια χαρά είναι, δεν προλαβαίνει τίποτα. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της κουζίνας μας. Και μετά έχουμε και το φιλέ σόλ. Το φιλέ σόλ, πώς μπορώ να το δω? Θες να φιλετάρω το ψάρι, ε? Καλά, θα τα κάνω μετά. Κάτσε τελειώσουμε λίγο εδώ πέρα με τη βινεγκρέ. Έτοιμη βαλσάμικη η κρέμα. Ερχόμαστε εδώ. Απλώνουμε και το βαλσάμικο από πάνω. Κουκλάκι έγινε. Κουκλάκι. Έτοιμο. Ένα πιάτο είναι έτοιμο από τα δύο. Καταπληκτικό. Ένα φύλλο πήραμε εμείς. Εσύ, σαν Ιησούς, θα έκανες περισσότερα. Μπράβο, παλικάρι μου. Πάμε τώρα να κάνουμε το ψαράκι μας. Οπότε θέλουμε αλεύρι, λάδι, αλεύρι, βούτυρο. Το ψάρι που είναι? Εδώ είναι το ψάρι. Ωραία, μου είχε και τα μούτρα στη βιτρίνα. Σε φιλετάρω εγώ. Έτσι, μπράβο. Ωραίο, έτοιμο το φιλετάκι μας. Το γεγονός ότι ξοδεύουμε όλο αυτό το αλεύρι για ένα τέτοιο μόνο ψαράκι με ξεπερνάει. Μεγάλες πατάλες. Πολύ μεγάλες πατάλες. Να πάρουμε από εδώ το κατσαρολικό μας. Κατσαρολικό μας το βάλουμε εδώ. Θα το ξαναπάρουμε το κατσαρολικό. Να βάλουμε νερό. Γιατί χωρίς νερό δύσκολο να βράσεις. Το ανάβω να βράσει. Φασόλια να πάω να πάρω. Βοηθάει. Ωραία. Βράζει το νεράκι. Ρίχνουμε τα φασολάκια μέσα. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω να βάζω. Λίγο αλατάκι έβαλα. Τώρα η μύτη τι λέει? Not enough salt. Κι άλλο. Αλάτι με φασόλια θα φάμε. Ό,τι πει η μύτη. Πάρε το κατσαρόλι. Κλείντο, πάρ' το τηγάνι τώρα, ήρθε η ώρα να κάνουμε το ψάρι. Εγώ το ανάβω εδώ, τα αφήνω να preheat. Ξεκινάει το γλέντι.
Το βούτυρο, από ό,τι μας έλεγε η συνταγή, το ρίχνουμε στην επόμενη φάση, όχι στην αρχή. Και ήρθε η ώρα για το βούτυρο. Παίξε βούτυρο. Θες μπαχάρια και τέτοια δεν θες εδώ πέρα, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Και έτοιμο το ψαράκι μας. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, πάτησα shift, πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα, αλλά αστεία η διαφορά. Κάνε εσύ εδώ πέρα τις παρουσιάσεις σου και τα σχετικά, το setup, για να φαίνεται και ωραίο. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ να το φτιάξω αυτό το πιάτο. Φτιάξαμε ένα το προηγούμενο, αρκετά γελάσαμε. Τέλος! Πού είσαι ρε Κάσιμ, πώς σε φάνηκε παλικάρι μου, είμαστε εντάξει? Ετοίμασε λέει και την αποθήκη ο Κάσιμ, τώρα θα μπορούμε να παραγγείλουμε και πρώτες ύλες. Οπότε έρχεται η επόμενη μέρα, κάποιος θέλει να μου μιλήσει. Ο Κάσιμ δεν έχει κανέναν άλλο εδώ μέσα ρε παιχνίδι. Έβαλε blackboard εδώ πέρα. Α, εδώ είναι που θα βάζουμε το μενού για να το βλέπουν οι πελάτες. Οπότε θα έρθω εγώ εδώ και θα έρθω στο daily special π.χ. και θα βάλω. Ναι, το ψάρι είναι το special. Ωραία, μετά επόμενο πιάτο φάει εδώ πέρα το μοσχάρ. Και βάλει και τη σαλάτα να υπάρχει. Έτοιμο το μενού μας. Όποιος έρθει δηλαδή, αυτές είναι επιλογές. Μέχρι να μάθω να κάνω άλλες συνταγές, εντάξει. Περίμενε. Ωραία, και κάπου εδώ το σταματήσω. Αυτό ήταν το Chef Life A Restaurant Simulator. Άσε μου στα σχόλια, αν θα ήθελες να το δούμε αυτό κάποια στιγμή σε κάνα live, να το προχωρήσουμε, να το δούμε πώς πηγαίνει, έτσι να υδρώσω λίγο σε κάποιο live. Θα έχει πλάκα. Πάντα το like, κάνε share. Την περιγραφή θα βρεις όλα τα κοινωνικά μας δίκτυα. Ακολούθα μας εκεί. Γύρω μου έχουν εμφανιστεί διάφορα άλλα βίντεο. Πάτησε τα αν δεν έχεις δει κάτι. Αυτά από μένα για σήμερα. Αντίο από τον σεφ.